Εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαμε στεφάνι για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στον Εθνικό Κορμό. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε δεν μειώνουν καθόλου, μα καθόλου, τη σημασία και την αξία αυτού του μεγάλου ιστορικού γεγονότος. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα με περηφάνεια ένα ορόσημο που σφράγισε την πορεία της Θράκης μας, αλλά και την ιστορία όλης της πατρίδας μας. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν τη μακρά διαδρομή δεν ήταν εύκολη. Ήταν δύσκολη, ήταν δύσβατη, όμως σταθήκαμε όρθιοι. Προχωρήσαμε μπροστά όλοι ανεξαιρέτως στην περιοχή. Πετύχαμε πολλά, κυρίως χάρη στους αγώνες και τις θυσίες του θρακιώτικου λαού. Και σήμερα με αισιοδοξία μπορούμε να ταινίζουμε το αύριο. Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια ιδιαίτερη περιοχή, σε μια ευρύτερη ασταθή και γεωπολιτική περιοχή. Όμως είμαι βέβαιος πως αν πορευθούμε με σύνεση, δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία πρόκληση, καμία απειλή, καμία αμφισβήτηση. Είμαστε μπροστά σε μια οικονομική κρίση μετά την πανδημία. Οφείλουμε να προχωρήσουμε με σχέδιο, έχοντας στο μυαλό μας τον κόσμο της εργασίας, τον κόσμο της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και να αξιοποιήσουμε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως περιοχή. Η σημερινή επέτειος, το μήνυμά της, μας δίνει δύναμη ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Χρόνια πολλά σε όλους σας, χρόνια πολλά Θράκη.